Τι πρώτες εικόνες από την περιοχή του σταδίου Μέταλου στο δυτικό Μπάκχμουτ έδωσε στη δημοσιότητα η Βάγνερ. Η περιοχή καταλήφθηκε από τις δροσικές δυνάμεις εχθέ και ακολούθησε αυτήν της κατάληψης του σιδηροδρομικού σταθμού και του κεντρικού αστυνομικού κτηρίου. Πλέον οι Ουκρανικέ δυνάμει ελέγχουν κάτω του 10% τη πόλη, χωρί να είναι ικανέ να ανακόψουν την ρωσική προέλαση και τώρα ελπίζουν μόνο στην εκδήλωση τη περίφημη αερινή επίθεση, η οποία όμω είναι άγνωστο εάν θα εξαπολυθεί ποτέ. Το Κίεβο έχει στείλει νέε ενισχύσει αποτελούμενε από Ουκρανού στρατιώτε και δυτικού μισθοφόρου στην περίμετρο του Μπάκμουτ από το Τσάσιβιάρ σε μια προσπάθεια να κρατηθεί τουλάχιστον αυτό το 10% τη πόλη. Οι Ρώσοι έχουν καθαρίσει πλήρω τον σιδηροδρομικό σταθμό και τι παρακείμενε σιδηροδρομικέ γραμμέ, ενώ ο κυβερνήτη τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέσκ, Ντένι Πούσιλινγκ, ανακοίνωσε πω η πόλη θα ανακατασκευαστεί πλήρω στο πρότυπο τη Μαριούπολη και θα χρησιμοποιηθεί το παλιό τη Σοβιετικό όνομα, το Αρτέμοσκ. Την τελευταία εβδομάδα οι Ρώσοι κατάφεραν επιτέλου να πιέσουν και να εξασφαλίσουν πολλέ περιοχέ στο Μπάκμουτ κατάφεραν να εξασφαλίσουν το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο, το Εργοστάσιο Αζόμ, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, την Εφορία, την Αστυνομική Διεύθυνση, το Στάδιο τη Μέταλουρκ και κάποια άλλα σημεία ορόσημα τη πόλη. Το ηθικό των Ουκρανών μαχητών έχει καταρρεύσει μετά τι τελευταίε επιτυχίε τη Βάγνερ, την οποία οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ω τον πλέον ετοιμοπόλεμο και καλά εκπαιδευμένο ιδιωτικό στρατό του κόσμου. Οι στρατιώτε αναφέρουν ότι οι διηγητέ του στέλνουν να πεθάνουν χωρί λόγο σε ανούσιε αποστολέ. Ολο ένα και περισσότεροι Ουκρανοί αρνούνται να εκτελέσουν διαταγή. Yes, οι απώλειές τους είναι τραγικές.